φως στο μυστήριο που αφορά τις συνθήκες του σοβαρού τραυματισμού 29χρονου από σφαίρα στο κεφάλι στην περιοχή των Μυρών, έδωσε σε χρόνο ρεκόρ η ελληνική αστυνομία μέσα από την έρευνά της. Μέσα από κάμερες ασφαλείας εντοπίστηκε όχημα από το οποίο φέρεται να προήλθε ο πυροβολισμός, με την Ελλάδα να αναζητά πλέον ένα 22χρονο ως τον οδηγό που εν κινήσει πυροβόλησε τον 29χρονο. Πάμε στην Ελικοκάλη να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτή την απίστευτη πραγματικά υπόθεση που από χθες απασχολεί ολόκληρη την Κρήτη. Έλλη, βρέθηκες νωρίτερα στην περιοχή της Μεσαράς, εκεί που η κοινωνία παρακολουθεί μουδιασμένη την απόπειρα πλέον ανθρωποκτονίας. Και παρακολουθούμε αμέσως και εικόνες από το επίμαχο όχημα το οποίο οδηγούσε ο 29χρονος σπουδαστής που παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Βενιζέλου νοσοκομείου. Έχουμε λοιπόν λύσει σε αυτό το θρίλερ το οποίο απασχολούσε την αστυνομία από τα ξημερώματα της ημέρας που βρέθηκε τραυματισμένος ο 29χρονος μέσα στο αυτοκίνητο με λίγες σταγόνες αίματος, να μην υποδεικνύουν στην αρχή ότι επρόκειτο για ένα θύμα πυροβολισμού, αλλά όλοι πίστεψαν ότι έχει τραυματιστεί συνεπία της εκτροπής του αυτοκίνητου στο πλάι του δρόμου. Στην επαρχιακή οδό που συνδέει τις Μοίρες με το Τυμπάκι, λίγο μετά τη διασταύρωση της Γαλλιάς. Να σας πω ότι από τα ξημερώματα πλέον η αστυνομία έχει όλες τις απαντήσεις στα χέρια της και οι απαντήσεις αυτές μέσω του οπτικού υλικού που συνέλεξαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας και του τμήματος Φεστού υποδεικνύουν ότι έχουμε μια απόπειρα ανθρωποκτονίας η οποία φαίνεται ότι συντελέστηκε χωρίς ουσιαστική αφορμή. Να σας πω ότι οι άνδρες της ασφάλειας και της σήμανσης σάρωσαν κυριολεκτικά όλη τη διαδρομή, όχι μόνο γύρω από τη διασταύρωση της Γαλλιάς, λίγα μέτρα από την οποία βρέθηκε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου και φαινομενικά όλοι πίστεψαν ότι επρόκειτο για τροχαίο, αλλά σε όλη τη διαδρομή από τις Μοίρες μέχρι το Τυμπάκι και αντίστροφα, καθώς όπως είδαν από τις κάμερες, υπήρχε η παρουσία και η εμπλοκή δεύτερου αυτοκινήτου, δεύτερου προσώπου, ακριβώς λίγα μέτρα παρακάτω από το σημείο που βρέθηκε ο 29χρονος μέσα στο αυτοκίνητο, πυροβολημένος στο κεφάλι, όπως αποδείχτηκε όταν μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε αξονική και ακτινοσκοπικό έλεγχο. Άρα, Έλλη, τα όσα... Να σας πω ότι σύμφωνα με... Τα όσα διαδραματίστηκαν καρέ-καρέ, όπως αυτά αποτυπώνονται μέσα από το συγκεκριμένο οπτικό υλικό, ήταν αρκετά προκειμένου να ξετυλιχθεί αυτό το κουβάρι αυτής της απίστευτης ιστορίας, που μέχρι και χθες το βράδυ ήταν πραγματικά ένα απόλυτο μυστήριο. Πώς δηλαδή αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε να είναι τραυματισμένος σε ένα σκηνικό τροχαίο ατυχήματος και εν συνεχεία προέκυψε ο πυροβολισμός στο κεφάλι. Φαίνεται λοιπόν και αυτή η αντιπαράθεση, ο διαπληκτισμός τουλάχιστον καθοδών. Και βεβαίως από εκεί και πέρα ενδεχομένως να υπήρξε και κάποια προϊστορία σε χώρο που από κοινού διασκέδαζαν. Να σας πω ότι όλα ξεκίνησαν από το χώρο στον οποίο διασκέδαζε ο 29χρονος, ο οποίος είναι φοιτητής γεωπονικής. Στην περιοχή του Τυμπακίου υπήρχε σε εξέλιξη ένα γλέντι στο οποίο βρισκόταν και ο 22χρονος καταζητούμενος μαζί με έναν 29χρονο φίλο του. Ο 29χρονος ήπιε πάρα πολύ και ο 22χρονος πήρε το αυτοκίνητο του πατέρα του νεαρού φίλου του, τον έβαλε μέσα και τον πήγε στην οικογενειακή επιχείρηση του 29χρονου, όπου τον άφησε και ο νεαρός αποκοιμήθηκε μέχρι το πρωί. Ο 22χρονος καταζητούμενος πήρε το αυτοκίνητο της οικογένειας του 29χρονου και πιθανότατα θέλησε να επιστρέψει προς το χώρο του γλεντιού, προς το Τυμπάκι. Εκεί στη διαδρομή φαίνεται ότι συναντήθηκε με το παλιό αγροτικό αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιούσε ο 29χρονος για να μετακινηθεί στην περιοχή των Μυρών. Σπουδάζει στην Αθήνα και ήταν σε διακοπές στην περιοχή των Μυρών όπου βρίσκονται μέλη της οικογένειάς του. Εκεί φαίνεται να υπήρξε κάποια αντιπαράθεση. Φαίνεται από το οπτικό υλικό που έχουν στη διάθεση τους οι αστυνομικοί ότι κάποια στιγμή τα οχήματα ακινητοποιούνται και οι δύο οδηγοί, ο 22χρονος καταζητούμενος και ο 29χρονος βαριά τραυματισμένος, διαπληκτίζονται. Λίγα μέτρα παρακάτω και αφού τα οχήματα ξεκινούν να κινούνται παράλληλα, το ένα κάνει αναστροφή για ακολουθεί το άλλο, το δεύτερο, το ένα από αυτά προσπερνά το άλλο, εικονίζεται
εντοπίζεται μέσα στο οπτικό υλικό από την σήμανση και την ασφάλεια μία λάμψη που σημαίνει ότι εκεί έπεσε ο πυραβολισμός και από το ανοιχτό παράθυρο του αγροτικού οχήματος πέρασε η σφαίρα η οποία βρήκε στο μέτωπο τον 29χρονο. Το αυτοκίνητο έφυγε από την πορεία του με τον ίδιο να είναι φυσικά χωρίς τις αισθήσεις του πλέον. Λιγοστό αίμα να πέφτει πάνω στο κάθισμα και στην πόρτα του οδηγού. Να σας πω ότι είναι ελάχιστα ουσιαστικά τα ίχνη στα οποία βασίστηκε η ασφάλεια για να μπορέσει να κινήσει την έρευνα. Όμως το γεγονός ότι αυτό έγινε σε ένα κεντρικό δρόμο έδωσε το πλεονέκτημα στους αστυνομικούς που δεν άφησαν τίποτα στην τύχη. Είδαν τα οχήματα, είδαν την πινακίδα του αυτοκινήτου. Αρχικά τα ξημερώματα προσήγαγαν τον 29χρονο πιστεύοντας, θεωρώντας ότι εκείνος οδηγούσε το αυτοκίνητο. Όμως όλα αποκρισταλώθηκαν λίγο αργότερα όταν ο 29χρονος απέδειξε ότι κοιμόταν εξαιτίας της υπερκατανάλωσης αλκοόλ στο χώρο που ανήκει στην οικογένειά του, ενώ ο 22χρονος πήρε το αυτοκίνητο και κινήθηκε στην επαρχιακή οδό Μυρών Τυπακίου και μετά τον πυροβολισμό επέστρεψε το αυτοκίνητο στο κέντρο των Μυρών όπου το εγκατέλειψε ένα λευκό επιβατικό όχημα το οποίο εντόπισε η αστυνομία και έχει μεταφερθεί στο Ηράκλειο για περαιτέρω έλεγχο προκειμένου να συλλέξουν οι αστυνομικοί δείγματα εσωτερικά από την πυρίτιδα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβάλλει στην απόλυτη ταυτοποίηση του δράστη, η οποία σύμφωνα με την αστυνομία έχει συντελεστεί, καθώς είχαμε νωρίτερα ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση, η οποία ανακοινώνει την εξιχνίαση του εγκλήματος. Ο 22χρονος πλέον καταζητείται, είναι κάτοικος της περιοχής και οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Και βεβαίως στο Βενιζέλιο νοσοκομείο εκτιλήσεται. Αυτό παράλληλα με την αστυνομική αυτή επιχείρηση, με την εξιχνίαση, με την αναζήτηση του δράστη, έχουμε μία επιδείνωση, θα λέγαμε, σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση του 29χρονου, ο οποίος, όπως ανέφερες ήδη, βρισκόταν εδώ για καλοκαιρινές διακοπές. Είναι φοιτητής στην Αθήνα. Έχουμε την άλλη πλευρά του δράματος. Οι σημερινές εξετάσεις, οι σημερινές εξετάσεις υπέδειξαν στους γιατρούς ότι το βλήμα το οποίο έχει περάσει μέσα στο κρανίο του 29χρονου φαίνεται ότι μετακινήθηκε. Αλλάζουν τώρα τα σχέδια για την αντιμετώπιση της κλινικής του εικόνας. Παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Θα περιμένουν κάποια 24 ώρα οι γιατροί προκειμένου να αρχίσουν τη σταδιακή αφύπνιση, προκειμένου να δουν πώς έχουν επηρεαστεί οι ζωτικές του λειτουργίες, εάν έχουν επηρεαστεί και βεβαίως εάν έχει σταματήσει η πορεία του βλήματος και αν υπάρχει πιθανότητα να μπορέσει να αφαιρεθεί για να σταματήσουν οι επιπλοκές στην υγεία του 29χρονου, ο οποίος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Έλληνα, σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.